Συνέχεια στη χθεσινή αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία που προκάλεσε η καταγραφή της τάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά την έγκριση τροπολογίας για την απόδοση ηθαγένεια σε απόγονους Ελλήνων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, έδωσαν από τη Θεσσαλονίκη βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, κάνοντας λόγο για μικροπολιτικές σκοπιμότητες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι που θέλανε, που λέγανε ότι θα το στηρίξουν, υποχώρησαν σε μικροπολιτικές, αν θέλετε, σκοπιμότητες. Διαρκώς να σηκώνουμε ανάστημα και να οριοθετούμαστε απέναντι στο φάντασμα του ναζισμού και του φασισμού. Και αυτό εντός και εκτός κοινοβουλίου, για αυτούς που δεν δηλώνουν την καθαρή και απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό στάση τους, αλλά επιλέγουν την στάση του παρόν. Δεν πρέπει να φτωχύνουμε τη σημερινή μέρα με τα καμώματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία στο συγκεκριμένο ζήτημα έκανε το ίδιο ακριβώς, αναφέρομαι στα περί παραδρομής και με την έκθεση, το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Η Νέα Δημοκρατία σε χθεσινή ανακοίνωσή της ανέφερε πως η ψήφος της κατεγράφει εκ παραδρομής ως παρόν, παρά τη σαφώς διατυπωμένη σύμφωνη γνώμη της, κάτι άλλωστε που αποτυπώνεται με σαφήνεια, όπως υπογραμμίζει, στα πρακτικά της Βουλής από την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού της εκπροσώπου Γιάννη Κεφαλογιάννη, παραθέτοντας μάλιστα και τα σχετικά πρακτικά. Γαλάζιοι βουλευτές διευκρίνησαν πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρανόησης της τάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ας μην προσπαθεί κανείς να αποδώσει ούτε ευθύνες, αλλά πολύ περισσότερο προθέσεις, οι οποίες δεν υπάρχουν. Και δεν μπορεί κανένας να κάνει την οποιαδήποτε παρανόηση.